σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκη, στεκόμαστε στο πλευρό του κυρίου Τσιλβέ, όπως και κάθε συναδέλφου που απειλείται και διώκεται από διοικήσεις νοσοκομείων, από ΥΠΕ και Υπουργείο Υγείας, επειδή δημοσιεύουν την τραγική κατάσταση των δημόσιων νοσοκομείων, στην οποία όλοι εμείς εργαζόμαστε καθημερινά. Η κατάσταση στα νοσοκομεία γίνεται όλο και χειρότερη, επειδή ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων είναι μόνιμα κατώτερος των αναγκών, ακόμη και για συντήρηση των υπάρχοντων υποδομών, πόσο μάλλον για τον εξυγχρονισμό τους και για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή, τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν εξαιτίας της αυταπάρνησης των υγειονομικών. Δουλεύουμε όλοι με απλήρωτες υπερορίες, χρωστούμενα ρεπό, δουλεύοντας για 2 και 3 άτομα εξαιτίας της τεράστιας υποστελέχωσης. Σε αυτή την κατάσταση οδηγεί η κυβερνητική πολιτική ιδιωτικοποίησης της υγείας. Όσο μια αίθουσα ανάνυψης και το επαρκές προσωπικό θεωρείται κόστος, τόσο θα βλέπουμε καθημερινά ασθενείς να λιποθυμούν στους διαδρόμους. Οι ασθενείς δεν ταλαιπωρούνται από τους γιατρούς που παλεύουν για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά ταλαιπωρούνται όταν αναγκάζονται από την κυβερνητική πολιτική να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για την επίσκεψη στο γιατρό, ακόμη και στο δημόσιο νοσοκομείο, να αγοράζουν τα φάρμακα που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους και να βάζουν ακόμη πιο βαθιά πλέον το χέρι στην τσέπη για να χειρουργηθούν ακόμη και στο δημόσιο νοσοκομείο, γιατί έχουμε μπροστά μας και την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων. Εννοείται πως στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου μας, του κυρίου Τσιλβέ, η πραγματική υπεύθυνη για τις ελλείψεις αυτές σε προσωπικό και υποδομές οδηγούν τις ζωές των ασθενών σε κίνδυνο και είναι το Υπουργείο Υγείας και οι διοικήσεις των ΥΠΕ και των νοσοκομείων. Ουσιαστικά αυτό που γνωρίζουμε σαν Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών το συγκεκριμένο θέμα είναι πως έχει δοθεί ένας χώρος προκειμένου να μπορέσει να το αξιοποιήσει το γαστρεντερολογικό τμήμα στον ένατο όροφο, ο οποίος χώρος όμως είναι μια αίθουσα αναμονής και έχει δηλώσει και η τεχνική υπηρεσία πως δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. Και βέβαια να πούμε ότι ο ένατος, ενώ εδώ και 2 χρόνια λειτουργεί η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, ο ένατος όροφος συνεχίζει να είναι πρακτικά αναξιοποιητός για τους ασθενείς. Υπάρχουν κάποια γραφεία, μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα έγινε και μία έκθεση καλλιτεχνικής φύσης την οποία μπορούσε να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η αξιοποίησή του ούτως ή άλλως για τους ασθενείς. Για τους υπόλοιπους χώρους που αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου σε άλλους ορόφους ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Κοιτάξτε, μια αίθουσα ανάνυψης έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Να βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο ενδοσκοπικό τμήμα, στα χειρουργεία, όπως χρειάζεται εκεί πέρα αίθουσα ανάνυψης. Και δεν μπορεί ένας ασθενής να γίνεται μπαλάκι αμέσως μετά από μια επεμβατική από μια επέμβαση από τον έναν όροφο στον άλλο. Πρέπει να είναι ακριβώς δίπλα από το ενδοσκοπικό εργαστήριο και να υπάρχει ακριβώς και προσωπικό προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η αίθουσα ανάνυψης, αλλά και εξοπλισμός.